Στην δημοσιότητα δόθηκαν τα πόθενέ των στον εκλεγμένο σε κοινοβούλιο και αυτοδιοίκηση αλλά και των βουλευτών και δημάρχων. Δηλώσει αφορούν τα στοιχεία που υπέβαλαν οι πολιτικοί το 2020 για την οικονομική χρήση του 2019. Σε βουλευτικό επίπεδο, στην περιφερειακή ενότητα Καβάλα, ο Νίκο Παναγιοτόπουλο έχει τα μεγαλύτερα έσοδα, ή τι 70.000, ο Γιάννη Πασχαλίδη ακολουθεί με 52.000, ενώ ακολουθούν Μακάριο Λαζαρίδη και Τάνια Ελευθεριάδου με 42.000. Τι περισσότερε μετοχέ 30.000 και τι υψηλότερε καταθέσει, 372.000 έχει ο Μακάριο Λαζαρίδη. Ο βουλευτή με τα περισσότερα κίνητα είναι ο Γιάννη Πασκαλίδη, που φτάνει τα 29, ενώ τη μεγαλύτερη οφειλή σε δάνειο εμφανίζει ο Μακάριο Λαζαρίδη με 86.000 και τη μικρότερη ο Γιάννη Πασκαλίδη με 7.500. Όσον αφορά την αυτοδιοίκηση, μεταξύ των αυτοδιοικητικών, τα μεγαλύτερα έσοδα εμφανίζουν ο Περιφερειάρχη Χρήστο Μέττιο με 86.000 και ο Δήμαχο Παγκαίου Φίλιππο Αναστασιάδη με 71.000. Τα μικρότερα έσοδα εμφανίζουν ο Δήμαχο Τάσου Λευτέρ και Διαγίδη με 19 ο Δήμαρχο Καβάλα Θόδωρο Μουριάδη με 29.000. Μηδονικέ μετοχέ φαίνεται πω εμφανίζουν ο Θόδωρο Μουριάδη, Σαβα Μιχαηλίδη Δευτέρα Κυριακήδη. Τι μεγαλύτερε καταθέσει εμφανίζουν ο Δήμαρχο Παγκύο Φίλιππο Αναστασιάδη σχεδόν 900.000 ευρώ και ο Δήμαρχο Θάσου Δευτέρα Κυριακήδη σχεδόν 180.000 ευρώ. Τα περισσότερα κίνητα τέλο διαθέτει ο Φίλιππο Αναστασιάδη με 48 στον αριθμό και τα λιγότερα ο Θόδωρο Μουριάδη με μόλι 1.